Πάμε στην κυρία Σιδηροπούλου. Η κυρία Σιδηροπούλου είναι ιδιαίτερα γνωστή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι η πρόεδρος των κτηνοτρόφων εδώ στις Σέρρες. Είχαμε για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων εκλογές. Είχε υποψηφιότητα η κυρία Σιδηροπούλου. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, όλο τον κόσμο. Είμαστε καλά, δώσαμε έναν ακόμη αγώνα εχθές. Ναι. Έχουμε εκλεγεί, είμαστε στο 15 μελές του οργάνου αυτού, είναι ναι. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων. Ναι. Με τα όποια προβλήματα μπορεί να είχε και να έχει ακόμη, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο νόμος για τις, αν θέλετε, για τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ακόμα όργανα. Ακόμα δεν έχουμε τον νόμο. Νόμος. Ναι, δεν έχει τελειώσει. Έχουμε. Ωραία, ωραία. Αλλά αργά δεν βιαζόμαστε, δεν τρέχει κάτι. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μένουν κενά, πρέπει ναι. να λειτουργούν κάποια όργανα, ναι. έως ότου λειτουργήσουν σωστά, αν θέλετε, και πανελλαδικά, με απόλυτη συμμετοχή από όλους τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Ναι. Δεν μου λέτε, κυρία Σιδηροπούλου, τώρα επειδή ήσασταν και αρκετοί και διαβάζοντας σήμερα είδα ότι αρκετοί ενδιαφέρονται και για την Προεδρία. Εσείς ενδιαφέρεστε? Βεβαίως και ενδιαφερόμαστε. Εννοείται ότι και οι 15 εν δυνάμει επιθυμούν την Προεδρία. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα θα γίνουν οι διεργασίες, σίγουρα θα ληφθούν υπόψη κάποια πράγματα και πιστεύω θα εξελιχθεί ομαλά. Αυτό που διαβάζω, ότι αν ενωθούν ως ομάδα οι Βορειοελλαδίτες, θα έχουμε τον πρόεδρο, την πρόεδρο στη συγκεκριμένη περίπτωση εσάς από εδώ, ισχύει, ή έχουμε κι άλλους φιλόδοξους από τα πιο νότια, τέλος πάντων, και εκεί θα μας φάνε λάχανο? Βεβαίως και υπάρχει ενδιαφέρον από κάθε περιοχή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται τη φωνή σου, να μεταφέρεις προβλήματα, αν θέλετε, εκτός των γενικών θεμάτων και προβλήματα που αφορούν τον τόπο σου. Ναι. Και όταν είσαι μέσα στα πρώτα 3, 4, 5 μέλη, άσχετα αν είσαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμίας ή οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε ότι έχει άλλη βαρύτητα, άλλη σοβαρότητα, και αυτό βεβαίως το επιθυμούν όλοι, και οι νότιοι και οι βόρειοι. Ναι. Τώρα, να μην παίξουμε όμως με αυτή τη λογική, τουλάχιστον από πλευράς μας, σαν ομόσερων, ποτέ δεν είχαμε τέτοιες ακραίες λογικές. Ναι. Για μας έχει σημασία τα πρόσωπα που θα είναι μπροστά να είναι αξιόπιστα, ναι. να εκφράζουν όλα είναι. Τα θέματα. Είναι αξιόπιστα αυτά τα οποία έχουν εκλεγεί τα πρόσωπα, γιατί βλέπουμε και παλιούς κτηνοτρόφους. Η αλήθεια είναι, ένα πράγμα που εμάς τουλάχιστον μας απογοήτευσε, να πούμε βέβαια ότι από τον ομόσερων, και να ευχαριστήσω και δημόσια τα μέλη τα οποία κατέβηκαν, ήταν 12. Που στήριξαν την προσπάθειά μας αυτή. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατεβάσαμε νέους ανθρώπους, ναι. γιατί ακριβώς πρέπει να μπούμε και σε νέα σελίδα, σε νέα ναι, λογική. Ναι, ναι. Κάτι που ακόμα δεν είναι εφικτό βλέπουμε σε τέτοια όργανα, σε τέτοια μεγάλα όργανα, είτε γιατί διστάζουν οι νεότεροι, είτε γιατί έχουν απογοητευτεί, είτε αν θέλετε και κάποιοι εκ των παλαιότερων δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν. Ωραία, ωραία. Επομένως, λέτε εσείς ότι το... Το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ανακοίνωση του ονόματος του Προέδρου? Βεβαίως, σε εδώ 15 ημερών θα κληθούμε 15. Να... Ναι, ναι. Θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις και να οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Και εσείς διεκδικείτε, είπατε. Βεβαίως, σαφέστατα. Άντε, καλή σας επιτυχία και ελπίζω για μια φορά η Βόρειος Ελλάδα να δείξει δύναμη, ενότητα ουσιαστικά και μετά δύναμη. Και τέλος πάντων, να έχουμε κι εμείς μια πολύ δυνατή φωνή εδώ. Η δική σας είναι δυνατή, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα σας επιτρέψουν να ακούγεστε έτσι με ιδιαίτερη άνεση και στην Αθήνα. Κατά τα άλλα, είστε καλά ως κτηνοτρόφοι ή από το κακό στο χειρότερο πάμε? Ως κτηνοτρόφοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, δυστυχώς. Μάλιστα. Και το άσχημο είναι ότι προσθέτουμε κι άλλα στην πορεία. Μπα, δηλαδή... Δηλαδή, πέρα από το φορολογικό, το ασφαλιστικό και όλα αυτά που τα βλέπουμε διαρκώς να γίνονται χειρότερα και πιο δύσκολα για μας, ναι. έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα, όπως είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι ελληνοποιήσεις, η ζωονόση, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ελάτε, κυρία Σιδηροπούλου, που ακόμα και σήμερα γίνονται ελληνοποιήσεις τώρα. Μην το ξαναπείτε αυτό. Μην γελάτε, κυρία Σιδηροπούλου. Πώς γίνονται ελληνοποιήσεις, δηλαδή? Το πράγμα. Υποθέταμε ότι πάρτε το πίσω, κυρία Σιδηροπούλου, πάρτε το πίσω. Πώς γίνονται ελληνοποιήσεις? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι πώς θα σταματήσουν να γίνονται. Κυρία Σιδηροπούλου, από πού τα περνάνε τα ζώα? Από παντού. Από όπου υπάρχουν είσοδοι στη χώρα. Από Τελωνία. Βεβαίως. Ή και από αλλού, από Κορφοβούνια. Αυτό είναι στο ελάχιστο, θα είναι έλεγα. Είναι στο ελάχιστο. Άρα περνάνε από τα Τελωνία. Βεβαίως, είναι πάγιο αίτημά μας, κυρία Μωραίτη. Το λέμε, το φωνάζουμε, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία να μην χάνει χρήματα, την ελληνική της οικονομία,
να στηρίξει τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Είναι υπέρ το να ελέγχονται όλα αυτά που μπαίνουν μέσα γιατί στην Ελλάδα. Γιατί δεν ελέγχονται, κυρία Σιδηροπούλου, ένα λεπτό τώρα, μην μου φέρνετε τα πάνω κάτω. Θα μου πείτε τώρα πέφτω κι εγώ από τον ουρανό, αλλά όταν περνάει από ένα τελωνείο, ένα φορτίο ζώων, ζώων των ζώων, που είναι από τη Ρουμανία, θα σας πω εγώ. Πώς μετά αυτό το πρόβατο θα παρουσιαστεί ως ελληνικό, αφού περνάει το τελωνείο, έχει χαρτιά, δεν γίνεται να ελληνοποιηθεί. Δεν γίνεται να αλλάξει η ταυτότητα του ζώου. Δυστυχώς υπάρχουν σημεία στα οποία μπαίνουν μέσα σε ελληνικές εκτροφές και με διάφορους τρόπους, επιμένω πάλι το λέω, πια τα ζώα αυτά δεν φαίνεται από πού έχουν έρθει, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν έχουν ταυτότητα αυτά, να πούνε ότι τα ζώα αυτά ναι, είναι... Ναι, βεβαίως έχουν. Αν δεν έχουν, τότε φαίνεται που γεννήθηκαν αυτά τα ζώα και πώς ταξίδεψαν. Θα μας δώσετε μία-δύο-ωρη εκπομπή να όσο το αναλύσουμε... Θέλετε. Ναι, γιατί είναι πολύπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Κοιτάξτε, εγώ με το προβατάκι της Ουρμανίας δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να είναι και πιο νόστιμο. Και εμείς δεν έχουμε, κυρία Μωραϊτή, γιατί κατηγορηθήκαμε ότι έχουμε πρόβλημα με το εμπόριο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το εμπόριο. Το εμπόριο είναι ελεύθερο παντού στον κόσμο και εδώ μπορεί να είναι. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μένουν αδιάθετα τα ελληνικά προϊόντα, όπως είναι τα τυριά ή τα κρέατα τα ελληνικά, ή να βαφτίζονται ξένα προϊόντα ελληνικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος για τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό κράτος, την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι που δεν θέλουμε. Καμία αντίρρηση δεν έχουμε να έρθει και να γράφει Ρουμανία, να γράφει λευκό τυρί, να γράφει ό,τι θέλει. Ναι, σωστά. Καμία αντίρρηση. Και αλλά όχι να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή, αν θέλετε, η ελληνοποίηση με τα ελληνικά σημαία και προπαγάνδα κτλ. Όχι. Αυτό είναι σε βάρος όλων των Ελλήνων παραγωγών, σας λέω πάλι, και της ελληνικής οικονομίας. Και της ελληνικής οικονομίας. Κυρία Σιδηροπούλου, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας κουράγιο. Καλή σας και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, μακάρι να γίνετε και πρόεδρος. Θέλουμε μια φωνή και κυρίως τη δική σας φωνή, γιατί είστε και μάχημοι εσείς και μαχητικοί. Θέλουμε. Σας εύχομαι ότι το καλύτερο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.